Κώστα, ψυχάρα, για πάντα εθνικάρα! Κώστα, ψυχάρα, για πάντα εθνικάρα! Κώστα, ψυχάρα, για πάντα εθνικάρα! Σπαρακτικό ήταν το τελευταίο αντίο στον Κώστα Κατσούλη. Φίλοι και συγγενείς μέσα σε κλίμα Οδύνης συνόδευσαν τον άτυχο φίλαθλο του Εθνικού στην τελευταία του κατοικία. Ο Κώστας Κατσούλης πάλεψε να παραμείνει στη ζωή. Επί 15 ημέρες έδινε τη δική του μάχη στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, αλλά δεν τα κατάφερε. Πλήθος κόσμου τον συνόδευσε στο τελευταίο αντίο, μεταξύ των οποίων και αθλητικοί παράγοντες που έστειλαν εκ νέου αυστηρό μήνυμα κατά της οπαδικής βίας. Ο Κώστας υπηρέτησε μέχρι και το θάνατό του αυτά τα οποία πίστευε. Υπηρέτησε τις αξίες του, να βοηθά τον συνάνθρωπο. Δυστυχώς, σήμερα γράφουμε μια σελίδα μαύρη για τον εθνικό, μια μαύρη σελίδα για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για την κοινωνία μας. Αν δεν πάρθουν τώρα αποφάσεις, ίσως να μην φτιάξει τίποτα. Θεωρώ ότι σήμερα πρέπει να σταματήσει όχι για μια αγωνιστική το πρωτάθλημα, αλλά να σταματήσει επαόριστον οτιδήποτε αθλητική δραστηριότητα στη χώρα μας, μέχρι οι αρμόδιοι φορείς του Υπουργείου Αθλητισμού να δημιουργήσει αυτές τις προϋποθέσεις, ούτως ώστε να μην θρυνήσω με άλλο Κώστα. Να μάθουν όλοι ότι ο χώρος του που παίζεται το ποδόσφαιρο είναι χώρος διασκέδασης και όλοι έχουμε την υποχρέωση να το περιφρουρούμε, να το προστατεύουμε. Η πολιτεία έχει νόμους και πρέπει αδιαλείπτως και αδιακρίτως να τους εφαρμόζει για να σταματήσει αυτός ο ακήρυχτος πόλεμος. Εχθές οι οπαδοί του Εθνικού ράγησαν καρδιές συνοδεύοντας τη σωρό του 47χρονου στο λιμάνι του Πειραιά, από όπου και πήρε το δρόμο για την Κρήτη και τον Πλατανιά, όπου και κηδεύτηκε σήμερα. Στο μεταξύ, σε μία ακόμη ένδειξη μεγαλείου ψυχής, η οικογένεια του Κώστα Κατσούλη ζήτησε αντί Στεφάνο να κατατεθούν χρήματα για να ενισχυθούν δομές που υποστηρίζουν άπορους και αδύναμους συνανθρώπους μας. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία και πρόσωπα για τα επεισόδια που στήχησαν τη ζωή του άτυχου οπαδού Κώστα Κατσούλη υποστηρίζει ότι έχει στην κατοχή του συνήγορος υπεράσπισης ενός εκ των τραυματιών φιλάθλων του Εθνικού, ο οποίος τονίζει ότι δεν έχει κλείσει ο κύκλος των συλλήψεων πέραν των τεσσάρων που βρέθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών. Ο συνήγορος κάνει λόγο για ένα ακόμη νεαρό άτομο που πρωτοστάτησε στα επεισόδια και ο οποίος δεν έχει βρεθεί ακόμη ενώπιον της δικαιοσύνης. Υπάρχει τουλάχιστον ένα εμπλεκόμενο άτομο ακόμα, κάτοικος Κρήτης, εκεί, για να το κάνουμε συγκεκριμένα, το γνωρίζει ο κύριος αυτός, ο οποίος γελάει αυτή τη στιγμή και μέχρι τώρα γελούσε, που περίεργα, με περίεργο τρόπο, δεν έχει κληθεί από την αστυνομία, δεν έχει δειχθεί η φωτογραφία του για να τη δουν, μήπως τον αναγνωρίσουν, και σου λέει: έχει τελειώσει η ιστορία για μένα. Ο Σταύρος Πόλης, που τραυματίστηκε εκείνη την ημέρα, περιγράφει τις δραματικές ώρες δίπλα στον Κώστα Κατσούλη. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν για να σκοτώσουν. Ήταν γύρω στα 40 άτομα. Αλλά αυτοί που χτυπάγανε ήταν γύρω στα 7-8 άτομα. Δυνατά, με μίσος όμως. Δολοφονικά. Στο μεταξύ, προφυλακισμένα είναι 3 άτομα για τα επεισόδια, ενώ ένας ακόμη αφήθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.